καλύψει. Τι. Να μας κάνει έτσι λίγο. Δεν θα μας καλύψει. Πάολα, Πάολα. Να κάνει Πάολα ένα τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο σοου που φέτος η αλήθεια είναι ότι έκλεψε τις εντυπώσεις και αναφέραμε στο Greece's Next Top Model, το GNTM του Star. Yeah. Επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν είναι νωρίς. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Και των φρονίμων τα παιδιά δεν λένε. Θα ακούσουμε τώρα. Δεν προκαλούν λέγοντας ότι αν κάνουν καμία φωτογράφηση στη Vogue, εγώ θα βγω γυμνός. Σταμάτα. Παιδιά, αυτό δεν το σχολιάσαμε. Ναι. Είναι άκυρο. Μην πέσετε στην παγίδα. Ή αστροναύτης, γιατί σούρχεται. Σούρχεται. Όχι, όχι, μην πέσετε στην παγίδα. Θέλω να το διευκρινίσω. Έχουμε ένα ταλαντούχο συνάδελφο, τον Νίκο Παρτσόλη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι. Αλλά, παιδιά, είναι το editorial που έκανε η Ειρήνη Ερμίδου είναι για το περιοδικό Cake. Έκανε repost η Vogue. Δεν έκανε φωτογράφηση. Δεν φλερτάρει για γυμνιά. Να πούμε στον κόσμο ότι, να θυμίσουμε ότι έχει πει αυτή τη βαρύγδουπη δήλωση ότι θα βγω γυμνό σαν κάποια κοπέλα που συμμετείχε στο Μάτι. Όχι, 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 θα γίνει αστροναύτης. Αστροναύτης, μπράβο. Έγινε, με έκανε ο Νίκος. Τώρα την περασμένη εβδομάδα βγάλει δημοσιεύματα ότι η Ειρήνη Ερμίδου που συμμετέχουσα έχει κάνει φωτογράφηση για τη Vogue. Αλλά δεν είναι Vogue. Ήταν για το Cake. Ήταν για το Cake. Ένα διαδικτυακό υπέροχο περίπτωση. Ναι, αλλά είναι ξυστά. Δεν θα βγω. Δεν θα βγάλει τίποτα. Σαν αστροναύτη ήσουν πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ. Μη μου λε τέτοια. Δεν θα βγάλει τον αγόρι μου. Αντέξα σήμερα από το θέμα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τον προνοήμα τα παιδιά λοιπόν πριν πεινάσουν μαγειρεύουν γι' αυτό και είναι σχεδόν έτοιμοι στο Star για το GNTM 2. Δεν θα υπάρξουν καθόλου εκπλήξεις για την επόμενη χρονιά. Ακριβώς, για την επόμενη σεζόν. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην Κριτική Επιτροπή, δηλαδή θα είναι εκεί όλοι και οι τέσσερις, αυτούς που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε, είναι... αυτοί και οι τέσσερις είναι εκεί. Θα είναι και ο αγαπημένος μου. Ο αγαπημένος σου, ο κύριος Μπράτης, που είναι κονιάκ στο τσάκι, θα είναι. Εξαιρετικό. Και ο κύριος Κουλός, και η Ιλιάνα, και η Βίκη. Από μένα είναι όχι. Και οι δύο coaches θα είναι, και η Έλενα Χριστοπούλελα και η Ζενεβιέφ. Έρχεται όμως όπως όλα δείχνουν, γιατί θα αποφασιστεί αυτή την εβδομάδα, μου λένε οι αποκλειστικές μου πληροφορίες, έρχεται μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Στην Αμερική υπάρχει το America's Next Top Model Guys and Girls, που σημαίνει και αγόρια και κορίτσια. Και η μεγάλη, αυτό είναι που αρχίζουμε να βλέπουμε τώρα, και αυτό λοιπόν που ετοιμάζουν είναι να έχουμε διαγωνιζόμενες και διαγωνιζόμενους άνδρες μοντέλα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη σχέση. Άρα δηλαδή θα ζουν στο ίδιο σπίτι και τα αγόρια και ακριβώς. Τα κορίτσια. Καλέ, θα γίνει. Τι θα γίνει, πες, θα πεις τη λέξη. Άρα θα γίνει Power of Love. Μπράβο. Θα έχει και. Να τα παιδιά με τα μοντέλα, οι Αμερικάνοι. Α, με το σόβρακο. Με το σόβρακο αυτό. Ρε παιδιά. Παιδιά, εμένα μου αρέσει. Παιδιά. Και σε εμά αρέσει. Αυτό σοντά. Θα αλλάξουν. Τι ωραία, εντάξει. Καπίλες, αλλά και ας δούμε τώρα, και κάτι άλλο. Έλειψα 4 μέρες και βλέπω άλλον άνθρωπο. Ο Ντάτ με τα σόβρα καθένας τους άντρες να τους βλέπει να κυκλοφορούν. Γιατί δεν το ήξερες. Πώς. Γιατί σου κάνει εντύπωση, απορώ. Αυτός με το σόβρακο θα πηγαίνει στο ψυγείο να πάρει μπανάνες. Δημήτρη. Τώρα, θα καλέ, θα πηγαίνει στο σόβρακο με το σόβρακο και οι άλλοι θα είναι με τα σόβρακα. Να σου πω όμως κάτι τώρα. Τα σόβρακα και τα γόμορα. Ναι, αλλά αυτό είναι. Πώς βγήκανε πάρα πολύ και λέγανε πώς βγαίνουν τα κορίτσια με τα μαγιό στην τηλεόραση. Τώρα θα βγουν και τα αγόρια με τα σόβρακα. Δεν δούμε κι εμείς, ρε παιδιά, τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτό, ε. Πήξαμε... Ωραία, και τα κορίτσια τα κουρεύανε και κλαίγανε. Τώρα οι άντρες θα τους κάνουν και θα κλαίνε. Κάτι άλλο. Θα τους τα βάφουνε. Αποτρίχωση. Α, ναι, είναι πολύ κλάμα για ποτέ. Παιδιά, να σου πω, αν έχεις μπει στον δρόμο του modeling, δεν υπάρχει την πάνω κάνει την τρίχα ούτε για δείγμα. Είσαι παρκέ, ήδη, ναι. Είσαι παρκέ, γλιστράει. Αυτή είναι αποτριχωμένη. Έξυπνο, ε. Αυτή είναι αποτριχωμένη. Ναι. Μπορεί κάποιος να μην είναι, δεν ξέρεις. Ναι. Και να είναι η αρχή του. Ναι. Μπορεί να είναι επαγγελματίας. Μπορεί κάποιος να μην θέλει. Και να είναι μοντέλο, γιατί. Ναι, κοίταξε. Μακάρι να τύπου Δημήτρης Αλεξάνδρου. Είναι αποτριχωμένο. Δεν ξέρω, αλλά τον φαντάζομαι. Καλά, μην κοιτάξει το γέννη. Εγώ θα φύγω, παιδιά. Για το γέννη. Για να δεν σε έρχεται το γέννη. Για να σε έρχεται. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Κάτσε. Θα φανταζόμαστε τώρα γυρίσει. Κάνε με αμάν να γυρίσει τώρα. Να ξέρουμε αν είναι αποτυχωμένο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα γίνουν μάλλον στο Star Channel. Αλλά αυτή την εβδομάδα θα αποφασίσουν αν υπάρχουν αγόρια ή κορίτσια. Θα έχει μέσα και αγόρια. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Μακάρι πάντω να γίνει αυτό. Θα γίνει. Μακάρι. Θα υπάρξει κανένα. Ναι, Παναγκέτσα, μακάρι να πάνε να καλά. Παιδί μου, ξέρει πόσο θα αυξήσουν τα κοινά. Σκέψω ποιοι άλλοι θα δούνε. Όλη η οικογένεια θα βλέπει. Όλη η οικογένεια. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, προχωράμε.